όμως επίσης ότι θέλει και ένα γκολ. Για κάθε επιθετικό το σκοράρισμα είναι πολύ σημαντικό. Αλτάμαρη στο ένας εναντίον, ενώ ο Αλτάμαρη απέναντι από τον Πιατόφ το πλασέ out στο 19. Ήταν δεδομένο ότι ο Αλτάμαρη θα βρει τρόπο για να τελειώσει τη φάση. Αυτό που δεν ήταν δεδομένο ήταν αν η μπάλα θα κατέληγε στα δίχτυα ή όχι. Η σέντρα του για τον Παύλοβιτς στο πρώτο δοκάριο, Πιατόφ μπερδεύεται από τον Κέλτης μπάλα στο χορτάρι και θα χάσει τον έλεγχο. Ωραίες. Για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, όσο καλός και αν είναι. Η παλιά του Μάρλος, ο Σόλομον, το πλασέ, μπάλα στο δοκάρι και ο Βούρος εκόνε στο 26. Εδώ είναι η πρώτη φορά που η άμυνα του Αποέλ βρίσκεται εκτεθειμένη απέναντι στην Σαχτάρ. Στην αμυντική του λειτουργία. Εδώ ένα ακόμη κλέψιμο από τον Τετέι, πάσα για τον Μάρλος. Θα ψάξει τον Μωράες. Έκοψε ο Βούρος το σούτ από τον Άλαν και η μπάλα είναι out. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μπέλετς. Γκολμπάτ. Εδώ ο Μάρλος. Παίζει για τον Κοβαλένκο, αυτός καλύπτεται, θα κυνηγήσει ο Λαφράνς. Ο Κοβαλένκο το γύρισμα, ο Βούρος σε κόρνερ, πάει κινδυνευμένα εκεί το τάκλιν για να μην φτάσει μπάλα στον Τετέ. Και το παιχνίδι με την δόξα βέβαια να είναι κάτι ουσιαστικά σαν ένα ξεμούδιασμα μία εβδομάδα πριν από το πρώτο επίσημο μας. Εδώ ο Λαφράνς θα κλέψει, ο Παύλοβιτς σε καλή θέση, το σούτ, το Πιατόφ του στερεί το 1-0, παραχωρεί κόρνερ στο 68. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Πραξιτέλη Βούρο, ο οποίος ανεβαίνει και προσφέρει μια έξτρα λύση. Η σέντρα του για τον Μιχαήλοβιτς, μπαλά δεν θα φτάσει στον συμπαίχτη του. Πολύ ωραία θα πάρει όμως ο Γιάκολης στο γύρισμα, ο Σεφτσέγκο, κεφαλιά του Χαλένιους και να τον γκολ για τον Αποέλ. Στο 84 ο Σουηδός κάνει σεφτέ με την νέα του ομάδα. Χαλένιους σκοράρει 6 λεπτά πριν το φινάλε και ο Αποέλ προηγείται 1-0 τη Σαχτάρ. Ο Γιάκολης θα προλάβει, θα ξεπεράσει την αντίδραση του Μαρκίνιος. Το παράλληλο γύρισμα, πολύ δύσκολη δουλειά για τον Σεφτσέγκο, ο οποίος άθελά του στέλνει την μπάλα πάνω στον Χαλένιος. Πανέξυπνη κίνηση του Αντώνιου Γιάκολης να περάσει εκεί από τον...